Φίλες και φίλοι, την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε τη δημοσκόπηση του Γιάννη Πρετεντέρη, η οποία συζητήθηκε πολύ. Σήμερα η Κατερίνα Κρυβοπούλου θα μας παρουσιάσει μια νέα δημοσκόπηση που φέρνει τα πάνω κάτω στο πολιτικό σκηνικό. Κατερίνα μου, τι θα δούμε σήμερα? Θα δείτε, Δεσποινά μου, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω, γιατί πρέπει να φύγω, όπως καταλαβαίνεις. Πού πας, Κατερίνα μου? Θα πάω στο Ζάπιο για την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά των δύο κομμάτων? Μην υπερβάλλεις, Δεσποινά μου, να χαρείς. Ποιο δεύτερο κόμμα? Υπάρχει δεύτερο κόμμα? Δεύτερο κόμμα μετά το ΣΥΡΙΖΑ είναι το χάος και είναι το πασιφανές. Μόλις θα τις πάσεις, δεν είναι. Για να πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Και το βλέπουν και οι τηλεθεατές. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν, όπως βλέπουμε, το 97,9% δηλώνει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το 2% δεν ξέρει και δεν απαντά αν θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή ή από την πρώτη ώρα. Συγγνώμη, Κατερίνα μου, αλλά τα άλλα κόμματα πού ακριβώς είναι? Εδώ και να είναι μερικός πρόβλημα, κάτσε και γέλα. Ποια άλλα κόμματα, Χρυσή μου, σοβαρέψου λίγο. Όσες ψήφους έχουν όλα τα άλλα ανύπαρτα κόμματα της πλάκας μαζί, έχει ο Γιώργος Πάντας σε Β' Αθηνών. Πολύ ωραία, να περάσουμε στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα, η οποία δείχνει πάρα πολλά. Στο σαφές ερώτημα, ποιος θεωρείται ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας για τους πολίτες ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους εξωγήινους, στο 110% ψήφισε Αλέξης Τσίπρας. Τα κουσάλι μου! Ή κρύθηκε στο λαγόπι πάλι, σε σένα το λέω. Συγγνώμη, Κατερίνα μου. Θέλω να μου πεις, πώς γίνεται να είναι το 110%? Αυτό το επιπλέον 10%, τι ακριβώς είναι? Αυτό είναι εξωγήινη αποστάτηση από τον ημιτό. Ούτε αυτούς δεν μπορεί να συσπηρώσει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Εδώ δηλαδή είναι και πέντε στο μάρα του, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, στην επόμενη κάρτα, στο κρίσιμο ερώτημα, πώς κρίνεται τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έως τώρα? Α, καλή, Β, εκπληκτική, Γ, δεν τη χορταίνω, Δ, μακάρι, θέμουν μας κυβερνά 50 χρόνια ακόμα ο Αλέξης μας. Το 99,6% ψηφίζει καλή, γεγονός που δείχνει τη δυναμική της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και άλλη κάρτα, Κατερίνα. Στο ερώτημα, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καταλληλότερος πολιτικός αρχηγός για να λύσει τα προβλήματα του τόπου? Α, ο Αλέξης Τσίπρας, Β, η πρωθυπουργά μας, Γ, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Δ, ο Άνδρας Περιστέρας. Το 100% ψήφισε Αλέξης Τσίπρας. Τα κουτσέλη! Έλλη! Αδιανόητο, Κατερίνα μου. Λοιπόν, έχοντας δει τώρα όλα τα στοιχεία της δημοσκόπησης, ποιο θεωρείς εσύ ότι είναι το μήνυμα του λαού? Λοιπόν, το μήνυμα του λαού, Δεσποινά μου, είναι σαφές. Η ελπίδα ξανάρχεται. Αλέξη, σήκωσε το τιμημένο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.